Θέλω να σας ρωτήσω αν υιοθετείτε αυτό που υπόθηκε επισήμως πια χθες από την κυβέρνηση μετά τη συνεδρίαση του Κισεα, την έκτακτη συνεδρίαση, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ασύμμετρη απειλή από την Τουρκία σε βάρος της εθνικής μας ασφάλειας. Κύριε Παυλόπουλε, δεν αμφισβητείτε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Έχει ξεφύγει από τα normal και από τους normal τρόπους που βλέπαμε τους μετανάστες. Mm-hmm. Όταν γίνεται μια μαζική προσέλευση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί και ασύμμετρη επίθεση, mm-hmm. οπωσδήποτε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Οι τρόποι βέβαια που μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, στη μεν στεριά υπάρχουν, στη θάλασσα είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι, όπως είπε και η κυρία Σημακοπούλου προηγουμένως, το θέμα πρέπει να τεθεί στην Ευρώπη πολύ πιο σοβαρά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας που εισπράττει αυτή την πίεση και τις συνέπειες. Αλλά μακροπρόθεσμα αφορά όλους. Κύριε Αποστολάκη, αν μου επιτρέπετε, πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι έχουμε αυτή την εισβολή, ουσιαστικά την προσπάθεια εισβολής από τον Εύρο και παραλλήλως έχουμε τις ροές στα νησιά μας. Και στα δύο ευνοεί ο καιρός πάρα πολύ, και από το ποτάμι από τον Εύρο και στη θάλασσα από θαλάσσιο στο Αιγαίο. Πιστεύετε ότι είναι τυχαίο το ότι έχουμε αυτή την παράλληλη ουσιαστικά προσπάθεια από την Τουρκία να περάσουν μετανάστες στη χώρα μας? Κύριε Κουτροκόη, δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να το πει κανείς τυχαίο, γιατί ο Ερντογκάν το δήλωσε και εδώ και πάρα πολύ καιρό χρησιμοποιεί τους μετανάστες σαν εργαλείο πίεσης. Και μάλιστα, αν θα δούμε πώς λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά συγκέντρωσε μετανάστες και πρόσφυγες στην Τουρκία με την πρόφαση ότι προσπαθεί να παίξει τον ηγετικό ρόλο στο μουσουλμανικό κόσμο, αλλά στην ουσία τους χρησιμοποιεί σαν εργαλείο πίεσης προς την Ευρώπη. Γιατί το κάνει τόσο απροκάλυπτα αυτή τη φορά? Και γιατί τώρα? Είναι απελπισμένος. Γιατί είναι απελπισμένος? Γιατί είναι απελπισμένος και γιατί η τακτική του αυτή είναι. Ο Ερντογκάν χρησιμοποιεί οτιδήποτε μπορεί να έχει αποτέλεσμα σαν εργαλείο για να ξασκήσει πίεση. Αυτή τη στιγμή αυτό το εργαλείο έχει αποτέλεσμα. Όμως η Ευρώπη είναι το φοβική. Κάνει αποκάλυπτα μόνο γιατί είναι απελπισμένος ή γιατί θεωρεί ότι θα του περάσει, ότι κανείς ουσιαστικά δεν μπορεί να τον κάνει ντά? Βέβαια. Αυτό είναι ένα κύριο σημείο. Όταν έχει κινηθεί πάρα πολλές φορές έτσι επιθετικά, έχει ρισκάρει και τελικά του έχει βγει, καταλαβαίνω ότι πλέον δεν υπάρχει κανείς που να τον εμποδίσει. Γιατί όλοι δεν θέλουν να τα βάλουν μαζί του. Όλοι έχουν κάποια συμφέροντα να έχουν καλές σχέσεις μαζί του. Ξεκινώντας από τη Γερμανία, η οποία μας έχει εκπλήξει αρνητικά, φτάνοντας στην ολική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μόνο δηλώσεις κάνει προς το παρόν. Θα πρέπει να ξεσηκωθούμε και να εξασκήσουμε οποιαδήποτε πολιτική πίεση και διπλωματική πίεση προς την Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της. Η Γαλλία έχει αρχίσει να δείχνει ότι συμπαραστέκεται, αλλά και αυτή μέχρι τώρα. Μέχρι κάποιο όριο, μέχρι κάποιο σημείο. Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς επιβεβαιώνεστε. Ήσασταν ο πρώτος που το είπε έτσι ανοιχτά, ρεαλιστικά, δημόσια. Δυστυχώς επιβεβαιώνεστε. Είχατε πει ότι θα είμαστε μόνοι μας. Να ρωτήσω κάτι. Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε. Πείτε το πολύ γρήγορα. Κύριε Υπουργέ, μία πολύ απλή ερώτηση. Όχι τόσο επιχειρησιακά, αλλά με την εμπειρία σας. Τι θα συστήνατε, έχει εμπλακεί και ο στρατός σε αυτήν την υπόθεση. Τι θα συστήνατε και στους ακρίτες και στο στρατιωτικό προσωπικό διαχειριζόμενοι αυτή την κρίση με αυτή την ένταση? Θέλει λογική, θέλει ψυχραιμία και θέλει να καταλάβουμε όλοι ότι τίθεται ένα εθνικό ζήτημα που πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε σε αυτή την προσπάθεια. Να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.